Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό γήπεδο του Πικερμίου, Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου, 10η σεζόν μπασκετάκι. Μάτς για το κύπελο, πρεμιέρα για τον τέταρτο όμιλο, με τους Μυρμιδόνες να υποδέχονται τους Ομαλούς Πειρατές. Σε έναν τέταρτο όμιλο που τον συμπληρώνουν οι Ελαπούσε με τους Raiders, οι δύο τους παίξαν χθες, με την Ελαπούσε να επικρατεί με 71-51, κάνοντας το 1-0 στον όμιλο. Σχεδόν όλα έτοιμα για τον Τζάμπολ, στην πρώτη ευκαιρία θα δούμε και πεντάδες. Γνώριμα πρόσωπα βλέπω για τους Σομαλούς, κάποια καινούρια για τους Μυρμιδόνες που θα έχουν την πρώτη κατοχή δική τους. Το νούμερο 24, ο Κοστινάς, ρόλο οργανωτή. Αμυναζόνης για τους Σομαλούς, το ξεκίνημα. Καλή άμυνα του Παπαϊλίου, η κατοχή παραμένει για τους τυπικά γηπεδούχους Μυρμιδόνες. Λοιπόν, με το 24 ο Κοσκινάς, με το 21 είναι ο Σιμονετάτος, με το 9 ο Νοτάκης, με το 13 ο Πετρόπουλος και ποιον δεν είπα, με το 31 με το 8 μάλλον είναι ο Μπάτρης ο Στέλιος. Από την άλλη πλευρά για τους Ομαλούς, ο Ντούλης με το 91, ο Στρεβοπιεράκος με το 7, ο Παπαϊλίου με το 5, ο Νικολουζάκης με το 77 που θα εκτελέσει στη γραμμή των 4,5 μέτρων και στο βάθος με το 8, αν βλέπω καλά, πρέπει να είναι ο Καλφαγιάννης, ναι, Μιχάλης Καλφαγιάννης, τον θυμάμαι, μάλλον πρόκειται για προσθήκη με επιφύλαξη. Κατοχή για Μυρμιδόνες, 0-1, έπειτα από σχεδόν ένα λεπτό στο Κέρμι. Πάτρης σε τον Κοσκινά, σκύλι του Πετρόπουλου. Ελευθερώνει τον Ιωτάκη προς στιγμή και τώρα χτυπά στο close out για να μείνει στον αέρα και να στοχίσει ο ίδιος το rebound. Παλεύει και αστοχή σε δεύτερο χρόνο. Πρώτη πάσα για τον Ντούλη, που αλλάζει κατεύθυνση με τον Eurostep και κερδίζει φάουλ από τον Πετρόπουλο. Νέες βολές για τον Βαγγέλη Ντούλη αυτή τη φορά. Πιστός στα αρχαιότητα των Σομαλών. Από τους λίγους στην περσινή σεζόν που ήταν σχεδόν πάντα παρόν. 8 άτομα βλέπω στην αποστολή των Σομαλών. Οι Μυρμιδόνες πρέπει να έχουν 5 λύσεις στον παγκό, δεκάδα απόψε. Πρεμιέρα του Κυπέλλου. Μπάτρης, θα κλέψει ο Παπαϊλίου. Τρέξει και στον εφενδιασμό, υπάρχει σφύριμα για φάουλ. Αντιαθλητικό ζητούν οι Σομαλοί, ως απλό έχει δοθεί. Τρίτο ομαδικό σε λιγότερο από 1,5 λεπτό για τους Μυρμιδόνες. Καλφαγιάννης ελεύθερος και οπλισμένος για τρεις, αλλά άστοχος. Ο Πιεράκος ανανέωσε και ο Ντούλης ψάχνει επιλογές. Ο Νικολουζάκης από τον κεντρικό διάδρομο, θα σκοράρει ο Νίκος. 0-4, καλύτερο ξεκίνημα λοιπόν για τους Σομαλούς Πειρατές που μπαίνουν σε θέση οδηγού. Πάτρης. Με υπομονή επίθεση των Μυρμιδόνων, ο Πετρόπουλος κρατά και δίνει στον Κοσκινά που διεισδύει από δεξιά. Νιωτάκης ελεύθερος, όταν αυτό το έχει ο Γιώργος. Αλλά θα αστοχίσει, rebound του Ντούλη. Φύγει ο Καλφαγιάννης στον εφοδιασμό. Τώρα θα βάζει μπάλα για να πάει στο ένας μέλλον με τον Ιωτάκη που έξυπνα, πολύ έξυπνα θα στήσει το σώμα του για να κερδίσει το επιθετικό φάουλ, πρώτο φάουλ για τους Ομαλούς. Ιωτάκης με τον Καλφαγιάννη, σκρουν και αλλαγές. Λάθος τώρα του Κοσκινά, κλέψιμο του Ζεμόνιου Παπαϊλίου.
τον καταδιώκει ο Μπάτρης και ο Σιμονετάτος, ο δεύτερος θα χρειαστεί το φάουλ. Φάουλ που είναι το τέταρτο ομαδικό. Σομαλή στον πόνους από το τρίλεπτο. Και είναι η ώρα του Καλώσακα να περάσει το μάτς. Ή και όχι. Όχι, ο Μπεσέτε θα περάσει το μάτς. Ο Μπεσέτε μια εξαιρετική κατά τη γνώμη μου προσθήκη στο ρόστερ των Μυρμηδών, αναμένεται να βοηθήσει πολύ. Βάλε την πρώτη ο Παπαϊλίου. Κυρίως με βολές σκοράρουν οι Σομαλοί στα πρώτα λεπτά. Το φτάνει το 0-6 αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Κοσκνάς, Μιωτάκης για δύο υποπίεση. Ίσως όχι η καλύτερη επιλογή, αλλά υπάρχει δεύτερη ευκαιρία για τους Σομαλούς. Μπεσέτε για τρεις. Ένα καλό το σουτ πήρε ο Μιωτάκης και σκόραρε. Πρώτη πόντι για τους Μυρμηδόνες μετά από 3,5 λεπτά. Παπαϊλίους, Καστίπασα, Ντούλης για δύο στο καλάθι. Ασίστ από τον Ηλία, Παπαϊλίου 2-8. Πεσέτε, έχουν τρόπο να δημιουργήσει, αλλά έχει βρει σε πόδι. Και για τους Σομαλούς τώρα, νούμερο 2 Αργυρόπουλος και με το 23 ο Σταματέας. Ένα άγνωστο και ένα γνώριμο πρόσωπο λοιπόν περνάνε για τους Σομαλούς. Αργυρόπουλος λογικά πρόκειται για μεταγραφή ή για επιστροφή μετά από καιρό, δεν ήταν θυμάμαι πέρσι. Μπεσέτε. Μιωτάκη, δεν πέρασε η πάσα. Αργυρόπουλος. Να χτυπήσουν στο μισμάτσι Σομαλί και τα καταφέρνουν. Goal foul. Στοχευμένη επίδεση με τον Καλφαγιάννη να αποστάρει τον Μπεσέτε. Goal foul. Και μια συμπληρωματική. Ενώ ο Φωτεινός Πίνακας γράφει 2-10. Τα αιμάτια έχουν ζητήσει οι Μυρμηδόνες. Ο Καλφαγιάννης. Πάμε σε ένα time out, τα λέμε σε λίγο. Επιστροφή. Κατοχή για τους Μυρμηδόνες. Λιωτάκη στον Κοσκινά. Πάσα χαμηλά στον Καλώσακα. Διπλών την άμυνα η Σομαλή. Καλώσακα με το δεξί. 4-11, τον ψηλό να δίνει τη λύση. Καλφαγιάννης. Είναι ο φαουλ. Νέες βολές. Πρόσωπο για τους Μυρμηδόνες, ο Στράτος Θωμάς. Προσθέτως ξανά ο Καλφαγιάννης. Φαίνεται ότι θα βοηθήσει πολύ τους Σομαλούς φέτος. 4-12 έπειτα από ένα πεντάλεπτο στο πικέρμι με τον Μπεσέτη να οργανώνει και τον Κοσκινά να ξεμαρκαρίζει προσωρινά. Ο Ρασουτάρι μετά το σκριν του Καλώσακα και θα συνδεθεί με το καλάθι των Σομαλών. Βρίσκουν τα πατήματά τους οι Μυρμηδόνες και πλησιάζουν. Αλλά δεν πέτυχε το καλάθι ο Αργυρόπουλος με το 2. Και τώρα ο Ντούλης θα στοχίσει από μακριά. Η μπάλα ίσα που βρήκε στο διχτάκι. Ο Μπεσέτε θα τρέξει. Υπάρχει χώρο να τελειώσει τη φάση. Αστοχή. Κατοχή για τους Σομαλούς. Μια αλλαγή είναι η ώρα του Νικολουτσάκη να περάσει το μάτς. Θέση
θέση του Καλφαγιάννη, που θα πάρει ανάσες, ήταν πολύτιμη η παρουσία του στα πρώτα λεπτά. Σταματέας κόβει την πλάτη της άμυνας, Πεσέτε παρά λίγο να κλέψει. Ο Ντούλης σε μια δύσκολη προσπάθεια εκτός της ισορροπίας δεν θα δικαιωθεί και ο Καλόσακας θα μαζέψει εύκολα το αμυντικό rebound. Το 6-12 Κοσπινάς, Καλόσακας, ικανότατος σούτερ τριών πόντων, το εμπαλαβό του κάνει το πατήρι. Γυρόπουλος πάει σε σέντε επίθεση η ομάδα των Σομαλών. Πολυζάκης στον Ασμέναν, σε πάσα Αργυρόπουλος από πλάγια θέση, συνδέεται και αυτός για το 6-14. Πεσέτε, ηρεμεί το ρυθμό. Και εκτελεί πίσω από το screen, δεν είναι καλά το shoot. Ναι, φανερό ότι δεν έχει ρυθμό. Ο νέα αποκτηθής guard των Μυρμιδόνων. Είμαι σίγουρος πάντως ότι μόλις πάρει 2-3 παιχνίδια θα είναι κομβικός για τους Μυρμιδόνες. Παϊλίου πάσαρε με το νούμερο φοράει 44. Ο Σίμπουρας θα το αυτόχισε. Νιωτάκης για 3. Παϊλίου στο rebound. Συνεχόμενη προσπάθεια των Σομαλών να τρέξουν το ανοιχτό γήπεδο σε κάθε ευκαιρία. Κρίμα για φάουλ υπέρ των Σομαλών. Νέες βολές για τον Νικολιδάκη. Νομίζω έχει συμπληρωθεί τον bonus από το πρώτο τρίλεπτο. Ενώ οι Σομαλοί έχουν μόλις ένα φάουλ. Νικολιδάκη με χέρι Αλφάδη για το 6-16 και τη μεγαλύτερη διαφορά στο μάτς μέχρι στιγμής. Νέο πλέξιμο για τους Σομαλούς, Αργυρόπουλος. Νέο κερδισμένο φάουλ για τον Σίμπουρα αυτή τη φορά. Κάθε τη δεύτερη. Αυτός μπήκε νωρίτερα να διεκδικήσει το rebound από τους Σομαλούς. Πεσέτε. Τον Σίμπουρα, ελευθερώνει για τον Πεσέτε. Νιωτάκης για 3, πάτησε καλά ο Γιώργος Αλαστοχή. Παπαϊλίου. Πήγε στην πράγμα την baseline. Νέο φάουλ, νέες βολές, δεν προσέχουν οι Μυρμιδόνες που έχουν κάνει τουλάχιστον 10 φάουλ στα πρώτα 8 και κάτι λεπτά. Γρήγορη πάσα για τον Νιωτάκη και αυτοσικά τις επιλογές του. Καλόσακας, αυτό είναι πέναλτι, αλλά δεν το παίρνει. Με υπομονή, Μυρμιδόνες, Κοσπινάς. Όλα χαμηλά στον Θωμά που αστοχή. Καλάθι και φάουλ.
ασχοληθούν να διευρύνονται υπέρ της προβάδισμα, το οποίο φτάνει το συν 12 τώρα, ενδεχομένως και το συν 13 αν ο Παπαϊλίου πετύχει το μεσοτρίποντο. Σταματέας, μάλλον ο Στεργοπιεράκος επιστρέφει στη θέση του Αργυρόπουλου. Ευκαιρία για τους Σαμαλούς, μπάλα χαμηλά, Σίμπουρας, ξανά φάουλ. Στηρίξουν όλα το ξεκίνημα. Ίσως ότι οι Μυρμηδόνες δεν έχουν προσέξει ιδιαίτερα στην άμυνα. Θα γίνει το λάθος από τους Σαμαλούς. Μπεσέτε για δύο. Πάλα στο σίδερο και στα χέρια του Σίμπουρα, πήρε ο Στραβοπιεράκος και θέλει να κατεβάσει. Παϊλίου τον σταματά ψηλά ο Μπεσέτε, τρομερή φάση από τον Ντανιέλ που μέτρησε σωστά τα βήματα του Παπαϊλίου, ο οποίος ίσως και να τον υποτίμησε εκεί. Σίμπουρας για δύο το χάσε. Περνούν ο Νιωτάκης. Αν αυτή η καλή άμυνα μπορεί να αναπτερώσει λίγο το ηθικό των Μυρμηδόνων που έχουν μείνει χαμηλά με μόλις 6 πόντους. Και τώρα έχουν την τελευταία κατοχή της πρώτης περίοδου. Το σκηνάς για δύο ίσως να βιάστηκε. Rebound από τον Μπεσέτη που εκτελεί και αστοχή από την περίμετρο. Πήρε ο Παπαϊλίου 3-2. Βιάστηκε να πετάξει την μπάλα. Τέλος την πρώτη περίοδο. Μυρμηδόνες 6, Σομαλοί Πειρατές 19. Δεύτερο δεκάλεπτο στο Πικέρμι με λάθος του Παπαϊλίου. Δεν μπόρεσε ο Νικολιζάκης να σώσει την πάσα αρκετά δυνατή. Παπαϊλίου, Νικολιζάκης, Στραβοπιεράκος, ο Σίμπουρας και ο Καλφαγιάννης. Πεντάδα των Σομαλών που ξεκίνησαν εξαιρετικά το παιχνίδι με 19 πόντους στην πρώτη περίοδο και συν 13. Νιωτάκης παραλίγο να σκοράρει ένα πανέμορφο καλάθι. Στραβοπιεράκος. Ζάκης, σφύριμα για φάουλ και βολές για τον Νίκο Νικολουζάκη. Πεντάδα για τους Μυρμηδόνες, καλό σάκας με το 17 με το 15. Για πρώτη φορά πέρασε το μάτσο ο Φόσκολος με το 24 ο Κοσκινάς. Με το 9 ο ηγετικός Γιώργος Μιωτάκης. Και με την λευκή φανέλα πρέπει να είναι ο Λούις. Τρίποντο από τον Κοσκινά. Εύκολο rebound και γρήγορα transition για τους Σομαλούς. Έχουν γυρίσει όμως οι Μυρμηδόνες. Παπαϊλίου, Στραβοπιεράκος, εκτελεί και αστοχή. Θα ματέψει ο Καλόσακας. Πρέπει να μπει ο Καλόσακας στην επιθετική εξίσωση. Δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες. Αλλιώς του Νικολουζάκη πάνω στο lay-up του Κοσκινά και νέα ευκαιρία για τρέξιμο. Καλφαγιάννης. Άρα λίγο εκεί να έχουμε τραυματισμό. Μάλλον ο Θωμάς είναι αυτός που έκανε το φάουλ, όχι ο Λουίς, αλλά πρέπει να μιλήσουμε με την γραμματεία στο ημίχρονο. Στην πρώτη βολή του Καλφαγιάννη, πολύ καλά τα ποσοστά των Σομαλών από τη γραμμή των 4,5 μέτρων. Μέσα και η δεύτερη, 6-21.
Κοστινάς. Καλώς το χέρι του Νιωτάκη. Πάει την αντίθετη πλευρά του screen για να στοχίσει με το ταμπλό. Νέο rebound του Νικολουζάκη. Ο Μαλία ελέγχουν απόλυτα το μάτς και βράζει μια εξαιρετική πάσα. Στόχο του Στραβοπιεράκος από μακριά, έτρεξε και πρόλαβε ο Κοσκινάς. Κατεβάστηκε την μπάλα. Καλό Σακάς. Στόχησε από τα 6.75. Οι Μιλώνες δεν ξεκινούν καλά ούτε τη δεύτερη περίοδο. Δεν έχουν βρει το δρόμο προς το αντίπαλο καλά στο πρώτο δίλεπτο. Βήματα τώρα των Σαμαλών και του Σίμπουρα, αν πρόλαβα να δω σωστά. Ο Μπεσέτε επιστρέφει στον Άσο αντί του Κοσκινά. Αργυρόπουλος και Ντούλης πέρασαν για τους Σομαλούς αντί του Στραβοπιεράκου και του Σίμπουρα. Μπεσέτε. Πάρει την μπάλα ο Σίμπουρας και ο Παπαϊλίου θα φύγει στον εφανδιασμό απέναντι στον Νιωτάκη. Πολύ πιο γρήγορος τον αποφεύγει και σκοράρει με άνεση 6-23. Καλό Σακάς. Τρίποντο από την κορυφή. Φόσκολος με το 15. Έξτρα επίθεση. Πολλές για τον Καλό Σακά. Μυρμηδόνες στα πρώτα λεπτά. Ο Νιωτάκης θα καταλάβει την πρόταση του Νικολουζάκη και θα κλέψει 3-3 στο ανοιχτό γήπεδο. Νιωτάκης κρατά την ισορροπία του, αλλά στοχή το rebound από τον Νικολουζάκη που έβγαλε την άμυνα. Τώρα transition των Σομαλών και να ο Μπεσέτε και κλέβει, αλλά ο ίδιος θα βγάλει την μπάλα εκτός. Αλλά χαμηλά στον Καλσαγιάννη που κερδίζει το φάουλ. Τρίτο μαδικό για τους Μυρμηδόνες. Μάχες εκεί μεταξύ Καλσαγιάννη και Φόσκολου. Στους δύο παίκτες. Παπαϊλίου, ωραία πάσα. Νικολουζάκης προσποιήθηκε. Και τι έχουμε? Φάλλουν και πολλές. Αλλαγή για τους Μυρμηδόνες. Η Μονετάτος αντί του Φόσκολου. Νίκο Νικολουζάκη, 6-24. Και τώρα 6-25 η διαφορά. Φλερτάρει έντονα με το συνήκος και τα πράγματα δυσκολεύουν επικίνδυνα για τους Μυρμηδόνες, που μοιάζουν κάπως ανέτοιμοι στην πρεμιέρα τους. Βέβαια, από ό,τι μάθαμε και από το ρεπορτάζ πριν από το μάτς, είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται του παρκέ, οπότε είναι και κάπως λογικό. Τίποτα άστοχο του Αργυρόπουλου στην άλλη πλευρά, η κατοχή είναι για τους Μυρμηδόνες. Ο
Στρέφει ο Μπάτλς αντί του Καλόσακα, χαμηλώνει το σχήμα. Έχει περιοχή, Μπεσέτε. 13, ίσως να βιάστηκε, πήρε ο Καλφαγιάννης. Τρίποντο του Καλφαγιάννη. Σέτε. Μουτάκης. Καλύτερη επιλογή. Ματάκης σουτάρει για 2. Γιώργος και ευστοχή. Καλάθι μετά από πολύ πολύ ώρα για τους Μερμιδόνες. 8-28. Δούλης. Πόδιο του σίγουρα. Αλλά με κάποιο τρόπο ξανά στα χέρια των Σομαλών. Η άμυνα του Μπεσέτε δεν μπόρεσε ο Αργυρόπουλος και τώρα θα τρέξουν οι Μυρμιδόνες. Μπεσέτε με φλότερ, ούτε τώρα παίρνει και σκοράρει με το φλότερ ο Μπάτρης που πέρασε πριν λίγο ξανά στο μάτς. 10-28, ωραίο καλάθι. Σφυρίμα για φάουλ. Time out. Επιστροφή για τις βολές του Αργυρόπουλου που χάνει την πρώτη. Παραμένει το 10-28, 4 λεπτά ακόμη για τη συμπλήρωση του πρώτου μηχρόνου. Πάσα η δεύτερη. Πετρόπουλος, Καλόσακας, Νιωτάκης, Μπάτρης και Κοσκινάς. Η πεντάδα του Πεδούχο, νομίζω αυτή ήταν και η starting five. Καλόσακας η προσποίηση, το φλότερ είναι airball. Στραβοπιεράκος, Αργυρόπουλος, Καλφαγιάννης. 44 ο Σίμπουρας που πέρασε τώρα και με το 23 ο Σταματέας στην πεντάδα των Σομαλών. Καλιάνης αστοχεύω μακριά, rebound του Πετρόπουλου. Ο Σκουνάς δεν περνάει πάσα, γύρισε γρήγορα ο Σίμπουρας και έκλεψε. Ο Γεράκος Τρενίδης ο ρυθμός στο μάτς, πιέζει ο Μπάτρης τώρα και κλέβει. Μπάτρης, η πάσα στον Κοσκινά που μάλλον δεν την περίμενε πίσω του. Νιωτάκης για 3. Άστοχος, μάζεψε. Στραβοπιεράκος, πάσα με ρίσκο. Αποχή για ποιον, για τους Μυρμιδόνες, Κοσκινάς. Κάθε τυλαθόν και φάουλ τώρα του Στραβοπιεράκου για να διακόψει τον αντίπαλο χρειασμό. Αυτό είναι το δεύτερο ομαδικό των Σομαλών. Μπάτρης. Βάζει το σκρίνο ο Πετρόπουλος, Μπάτρης ελευθερώνεται και αστοχή από την περιφέρεια. Ωραία συνεργασία στο transition. Πλάγιασε ο Αργυρόπουλος για να έρθει σαν τρέιλερ από τον κεντρικό διάδρομο. Ο Καλφαγιάννης και να σκοράρει με άνεση. 10-32, maximum προβάδισμα 22 πόντων παρακαλώ για τους Σομαλούς. Φαίνεται να μετατρέπουν σε περίπατο την πρεμιέρα. Καλφαγιάννης περνάει, υπάρχει επιθετικό φάουλ, ο Νιωτάκης δεύτερη φορά που παίζει έξυπνη άμυνα. Και τρίτο φάουλ του Καλφαγιάννη. Πρόβλημα αυτό, Σομαλούς. Καλόσακας από το χαμηλό post. Φάουλ χαμηλά. Σίμπουρα αυτή τη φορά.
το τέταρτο ομαδικό για τους πειρατές. Πετρόπουλος κρατά και δέχεται το στόπ από τον Σίμπουρα. Αργυρόπουλος, Σόνι, Καλφαγιάννης. Είναι δύσκολο να τον σταματήσεις, αλλά αυτό έγινε. Καλόσακας, σκοράρει στον εμβολιασμό. Με το 12-32. Που περιμένουν πολλά από τον Καλόσακα. Καλφαγιάννης, Σίμπουρας, δυο τους θα συνεργαστούν αρκετές φορές στο χαμηλό πόστο. Εδώ δεν το έκαναν επιτυχία και θα μπει ο Νικολουζάκης στη θέση του Καλφαγιάννη. Υπερέχουν οι Σομαλοί στη front line, είναι ξεκάθαρο αυτό. Κέρδισε το φάουλ, θα εκτελέσει από τη γραμμή, φάουλ που χρεώνεται ο Αργυρόπουλος. Αμφότερες οι ομάδες τώρα έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά. Αστόχος ο Νιωτάκης. Δεν θα προλάβει, κατοχή ο Σομαλούς. Σταματέας του Τσάι, που είναι ο Βολιζάκης. Κόβει ο Αργυρόπουλος, αλλά ο Μπάτης έχει καταλάβει. Το deflection δεν έγινε κλάψιμο. Και τώρα ο Αργυρόπουλος θα δεχτεί το stop του Νιωτάκη. Τέλος των επίδεσης. Και τελειώνει με το αριστερό, αλλά θα πει Νιωτάκης πέφτοντας. Πάτρης, Καλόσακας, Πετρόπουλος. Θα κρυωθεί και με φάουλο ο Πετρόπουλος. Λοιπόν για τον Σίμπουρα. Εξεπρωθεί. 15 δευτερόλεπτα έχουν απομείνει. Με το φινάλε του πρώτου μέρους, ο Νικολουζάκης ανανεώνει. Περιμεριαστούν τώρα οι Σομαλοί. Το ακριβώς φανάζει από τον πάγκο Αργυρόπουλος. Γίνεται το λάθος, 3,7 για τους Μυρμιδόνες. Μακρινή πάσα για τον Πάτρη, δεν μπορεί να τις κρατήσει, κλέβει ο Νικολουζάκης, τέλος από τον ημίχρονο. Μυρμιδόνες 12, Σομαλοί 32. Δεύτερο ημίχρονο στο Πικέρμι. Από την κατοχή για τους Σομαλούς με τον Παπαϊλίου να εκτελεί και ένα στοχείο, ο Νιωτάκης το rebound. Νιωτάκης, Καλόσακας, Μπάτρης, Πετρόπουλος και Κοσκινάς. Και ξεκίνησαν το μάτι, ξεκινούν για το δεύτερο ημίχρονο. Από την άλλη ο Παπαϊλίου, ο Ντούλης, ο
Αργυρόπουλος, ο Νικολουζάκης και ο Καλφαγιάννης. Ναι, ο Καλφαγιάννης με το 8. Καλάθι για τον καλό Σακά που σπάει το ρόδι και είναι χαρακτηριστική η αντίδρασή του. 14-32. Για να δούμε αν οι Μυρμηδόνες μπορούν να επιστρέψουν στο μάτς. Καλάθι από τον Καλφαγιάννη με τη βοήθεια του ταμπλό. Καλφαγιάννης που έκανε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, αλλά θυμίζω 3 φάουλ. 14-34. Κοσκινάς. Πετρόπουλος από κοντά το χάνει. Καλώς έκανε το χαμηλό post. Είδαμε να κλείνει. Ο Μπάτρης ελευθερώνεται και παίρνει. Μιωτάκης για 3 αυτοτόχιο. Ο Γιώργος καταχάσει. Ο Γιώργος Μιωτάκης 17-34. Σαφώς πιο αποτελεσματική οι Μυρμηδόνες. Το πρώτο 1,5 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Έχουν πετύχει ήδη 5 πόντους. 6 είχαν βάλει σε όλη την πρώτη περίοδο. Γιάννης τώρα παίρνει το φάουλ του Καλόσακα. Καλφαγιάννης. Κυρόπουλος η προσποίηση. Να μειώσουμε λίγο τη διαφορά. Μιωτάκης. Ξανά για 3. Το βάζει ξανά ο Γιώργος. Έχει φωτιά πίσω από 6.75 και βάζει ενδιαφέρον στην ανέκριση. Γυρνάει και γρήγορα στην άμυνα για να βγάλει την μπάλα εκτός και να σώσει ένα σχετικά εύκολο καλάθι για τον Καλφαγιάννη. Για να δούμε, Παπαϊλίου. Νικολουζάκης ανάμεσα από δύο. Καλάθι όχι, φάουλ ναι. Έτοιμο καλάθι του Καλόσακα για τον Κοσκινά που αστοχεί εξ επαφής και χάνεται η ευκαιρία για να πέσει διαφορά στους 13 βήματα στην άλλη πλευρά του Παπαϊλίου. Ξανααλλάζει το momentum σιγά σιγά. Ακόμη Πετρόπουλος βγάζει έξω. Ο Μπάτρης ένα κακό σουτ. Ο Νικολουζάκης μαζεύει. Θα δώσει στον Παπαϊλίου. Παπαϊλίου. Άτυχος ο Καλφαγιάννης που αστοχεί. Παραμένει το 20-35, 6 και 20 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Καλόσακας, Κοσκινάς, Νιωτάκης 3-3. Φορά ο Γιώργος, πήρε ο Πετρόπουλος και ανανέωσε μία ακόμα φορά. Πάρα λίγο το λάθος, Νιωτάκης κρατά, εκτελεί και αστοχή. Και ο Παπαϊλίου είναι offside, φυσικά και θα πετύχει το καλάθι. Ο Ηλίας 20-37. Κοσκινάς.
Παπαϊλίου. Που κατάλαβε την πρόθεση και έκλεψε. Αργυρόπουλος μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. Στο δεύτερο εμίχρονο, Μυρμηδόν είναι σαφώς βελτιωμένοι. Καλόσακας, Νιωτάκης για τρεις. Αστοχή αλλά μαζεύει ο ίδιος. Σκυνάς, Νιωτάκης, μπάλα χαμηλά. Νιωτάκης, ωραία, προσποιήθηκε ότι θα σουτάρει και θα λέει έτοιμο καλάθι για τον Σιμονετάκο. Αστοχή, χάνεται μία ακόμα ευκαιρία. Καλόσακας, ωραία προσποίηση και το τελείωμα από τον Δημήτρη, 22-39. Σταυροπιεράκος. Η λόμπα του Ντούλη είναι εξαιρετική για τον Σίμπουρα που δεν μπόρεσε κατά το καλάθι. Παπαϊλίου για τρεις. Παρασυστημένη στα χέρια του Σιμονετά του. Να τρέξει, έχουν γυρίσει Σομαλή, Νιωτάκης. Καλόσακα. Σιμονετάτος πίσω από το σκριν. 25-39 στο συν 14 η Σομαλή που είχαν προηγηθεί και με συν 22. Time out, τα λέμε σε λίγο. Συνέχεια στο μάτς, 3-40 ακόμη στην τρίτη περίοδο, 25-39. Παπαϊλίου αφήνει στον Ντούλη. Ντούλης, Πασαμερίσκο, Αποφιεράκος, πιέζει ο Μπεσέτε. Γυρόπουλος, Ντούλης. Φλερτάρουν με το λάθος της Σομαλία, αλλά όχι μόνο δεν θα το κάνουν. Θα βρουν και ένα δίποντο με τον Ντούλη. Τον Βαγγέλη Ντούλη, 25-41. Ντούλης, Αργυρόπουλος, Τραβοπιεράκος, Σίμπουρας και Παπαϊλίου. Πεντάδα των πειρατών. Καλόσακας, Μπεσέτε, Σιμονετάτος, Νιωτάκης και Κοσκινάς που εκτελεί για δύο και αστοχή ψηλά ο Παπαϊλίου. Παπαϊλίου μέχρι μέσα, ανενόχλητος όλο το δρόμο. Φύνει την μπάλα στο καλάθι για το 25-43. Σκυνάς. Μπεσέτε. Ψάχνει drive, Καλόσακα. Κοινός πάει μέχρι μέσα και σκοράρει. Δημήτρης Καλόσακας, 27-43. Μεταμορφωμένος και αυτός στην επανάληψη. Να ζώνεις 2-3 από τους Μυρμηδόνες. Ωραία πάσα στο Βουτσάιντ. Αργυρόπουλος. Ντούλης. Ντούλης παίρνει τώρα την μπάλα του Παπαϊλίου. Διορθώνω. Αργυρόπουλος. 23 πόντων. Και φάουλ Σίμπουρα. Πάνω στον Σιμονετάτο που πήρε το αμυντικό. Είναι η ώρα του Λούι να περάσει το μάτς για τους Μυρμηδόνες. Μπεσέτε. Την αντίθετη πλευρά του screen για να τελειώσει με φλότερ. Μπαλά δεν του κάνει το χαρτί, ο Σιμονετάτος όμως είναι εκεί. Μπεσέτε. Μητάκης με αυτοπεποίθηση για τρεις. Είναι άστοχος. Αργυρόπουλος στο rebound.
κατεύθυνση, έμεινε στον αέρα. Αν το έβαζε, θα έμπαινε και στα highlights εβδομάδας. Η προσπάθεια ήταν αρκετά δύσκολη. Βρίσκεται. Ετοιμάζει για τρεις. Πάνω του Παπαϊλίου. Πάσα για τον Σίμπουρα. Νικά, όποιον βρει κατά το καλάθι. Παίρνει και το φάουλ, τα κάνει όλα σωστά. Η ασίστα από τον Ηλία Παπαϊλίου, 27-45, και η διαφορά επανέρχεται κοντά στους 20 πόντους. Λουίς, λάθος πάσα, κλεβεί ο Σταματέας. Ο Σταματέας όλο το δρόμο, το χάσε. Δεν μπορούσε ο Σίμπουρας, αλλά αγαπώνεται ψητικό rebound και έχει τον Παπαϊλίου. Ο Σταματέας, δεν θα βιαστεί. Πάει στο drive, τελειώνει με φλότερ. Αλλά εκτός από τα χέρια του Σίμπουρα μάλλον. 23,7 όλα για τους Μυρμηδόνες. Κοστινάς. Σέτε. Δεν μπορεί να σκοράρει. Παίρνει ο Παπαϊλίου. Τέλος στην τρίτη περίοδο. 27-45. Στο Πικέρνι, πρώτη κατοχή του Μυρμηδόνες. Μπεσέτε, Φόσκολος, Λούις, Σιμονικάτος και Κοσκινάς, η πεντάδα των γηπεδούχων. Λούις πέφτοντας την μπάλα στον Μπεσέτε που εκτελεί μετά από τρίπλα λαστοχή. Πιεράκος, τον Ασίμπουρα. Στραβο Πιεράκος από κοντά. Το χάσε πήρε ο ίδιος. Το δοκιμάζει ξανά, αλλά στοχή συμμονετά το ξαμερικό. Κάνει λάθος. Παπαϊλίου υψώνει. Σίμπουρας, ωραία πάσα. Αλλά έχει πατήσει την sideline ο Στραβο Πιεράκος. Πολύ παιχνίδι επίσης για το Μπασκετάκι Χαπ. Ανάμεσα σε φλατ και αλπινιστές. Διέξαμε για τους Σομαλούς, 2-2. Καλφαγιάννης πάτησε γερά και επιθέλει το καλάθι. 27-47. Σκοράρει 27-49, οι Σομαλοί ισοφαρίζουν τη μάξιμουμ διαφορά τους. Θα επιστρωθεί για τα τελευταία 8 λεπτά της αναμέτρησης για τους Μυρμηδόνες. Στο Μάς κατά το καλάθι. Σταμάτησε ο Σίμπουρας. Σίμπουρας, Καλφαγιάννης, Τραβοπιεράκος, Σταματέας και Παπαϊλίου από τη μία. Μπεσέτε, Σιμονετάτος, Τωμάς Κοσκινάς και Φόσκολος από την άλλη. Καλάθι για τους Σομαλούς. Καλφαγιάννη 27-51, διαφορά ξεφεύγει.
την ισορροπία του, αλλά δεν μπορείς να σκοράρει. Λάθη για τον Φόσκολο, 29-51. Και ταυτίζει ο Κοσκινάς και δίνει ξανά στον Μπεσέτε που εκτελεί με ωραία καμπύλη αλλά στοχή. Δεν θα προλάβει ο Σιμονετάτος, κατοχή για τους Ομαλούς. Σταματέας. Δευτερολέπτον τώρα για τους Ομαλούς. Μπεσέτε θέλει να πιάσει τον ύπνο, μια αντίπαλη άμυνα. Θα πέσα σκοράρει. Στραβωθεί Εράκος, πασά. Φόσκολος, υπάρχει σφύριμα για φάουλ. Σομαλούς, Καλάφη, Καλφαγιάννη. 29-53. Μπεσέτε. Σε ρόλο οργανωτή, πήρε ο Μπάτρης. Θα εκτελέσει για τρεις, στο σίδερο. Λοιπόν, τον Νικολουζάκη. Είναι η πάσα για τον Καλφαγιάννη. Γιάννης για 3, 29-56. Προσφορά φλεπτάρι πλέον με το συν 30. Μπάτρης, Μπεσέτε. Πολύ μετά από τρίπλα. Παπαϊλίου και πετά μπροστά για τον Νικολουζάκη. Είναι πάρα πολύ δυνατή η πάσα. Το αποτέλεσμα έχει κρυφθεί εδώ και ώρα, το τελικό σκορ, ξέρουμε. Θα
Γυρόπουλος για 3 στο transition. Ωραίο καλάθι. Πάτρις. Μεσέτε. Μιλάς τον Πετρόπουλο που δημιουργεί ωραία για τον Πάτρι που θα χειδωθεί με βήματα. Ένα 61. Χαμηλό σκορ, διαφορά στους 30. Σταματέας, σταματήσε, τον Πετρόπουλου. Εξέτε. Στην Φλότερ. Ο μπάτης από τη weak side, αλλά η πάσα δεν είναι καλή. Καλός Ακάς και Κοσκινάς αντί του Μπεσέτε και του Σιμονετά του. Ενώ στην άλλη πλευρά ο Καλφαγιάννης και ο Αργυρόπουλος πάνε στον πάγκο και ο Δούλης. Εντάτα τώρα για τους Ομαλούς με Νικολουζάκη, Στραβοπιεράκο, Σταματέα, Σίγουρα και Παπαϊλίου. Πασά. Με χαλάρωσε αρκετά η Σομαλή. Μπάτρις. Πετρόπουλος για τον Μπάτρι. Ξανά Πετρόπουλος για δύο από κοντά. Παλεύει κατά το καλάθι και ο Παπαϊλίου τώρα θα φύγει στον εφοδιασμό. Ηλίας τελειώνει τη φάση, 31-63. Τελευταίο 1,5 λεπτό στο Πικέρμι. Κοσκινάς, καλός Σακάς, πήγε σε ο Σταματέας, η κατοχή όμως μένει για τους Μυρμιδόνες. Καλός Ακάς για 3. Θεμάς κατά το καλάθι απέναντι σε 3 παίκτες των Σομαλών. Κάποιος από τους 3 έκανε το φάουλ. Ο Νικολουζάκης νομίζω. Τον χρεώθηκε τουλάχιστον. Ο Λετάκης ετοιμάζεται να περάσει το μάτς για το τελευταίο λεπτό. Μετάκης που έδωσε το σύνθημα για την αντεπίδεση στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου, ωστόσο δεν είχε συμπαραστάτες επιθετικά. Και έτσι οι Σομαλοί γρήγορα επανέφεραν τη διαφορά πάνω από τους 20. Μετάκης λοιπόν περνάει στο μάτς, ενώ ο Στραβοπιεράκος κατεβάζει μπάλα. 32-63, Σταματέας. Από Πιεράκος, Παπαϊλίου. Καλή αμέρα στον Πάτρι. Βλέπει ο Κοσκινάς. Πάτρι στενασμένα. Απορροφά τους κρατασμούς και κερδίζει φάουλ. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Πετρόπουλος από κοντά σκοράρει. 34-63. 40 δεύτερα ακόμη. Παϊλίου. Μετά την τρίπλα και ψάχνει στήριγμα, Σταματέας. Κολουζάκης, Παπαϊλίου. Χαμηλά στον
σίγουρα. Νέο κλέψιμο του Μπάτρι, ο οποίος είναι εξαιρετικός αμυντικά. Τώρα θα πετύχει και το καλάθι, 36-63, 10 δεύτερα μήνα. Σταματέας, δεν υπάρχει λόγος να εκδηλώσουν επίθεση στο Μαλί. Ο Πιεράκος. Λήξη της αναμέτρησης, 36-63, εμφατική νίκη για τους Σομαλίους στην πρεμιέρα του κυπέλου. Καλό βράδυ σε όλους.